Μαζί μα τώρα η Λουίζα Κροντήρη. Έχουμε νέο μαύρο ρεκόρ στα κρούσματα. Για να δούμε λοιπόν τα στοιχεία, Λουίζα. Ξεπεράσαμε κατά πολύ τι 4.000 κρούσματα, 4.340 είναι τα νέα Και απότομα. κρούσματα. Σε έναν αριθμό ρεκόρ βέβαια για τα τεστ, 65.979, mm. μια θετικότητα 6,58%. Έχουμε αριθμό ρεκόρ στα κρούσματα και για την Αττική, 2.097. Εξαιρετικά υψηλό ο αριθμό των κρούσματων στη Θεσσαλονίκη, 535. Το παρατηρούμε τι τελευταίε μέρε ότι ενισχύονται τα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώ. Αυξάνονται και οι εισαγωγέ σιγά-σιγά στα νοσοκομεία τη συμπρωτεύουσα. 167 τα κρούσματα στην Κοζάνη. Πρώτη φορά τριψήφιο αριθμό μετά πάρα πολύ καιρό για την Κοζάνη. 135 στην Αχαία, 125 στην Λάρισα. Δυστυχώς, Δυστυχώ, σήμερα ξεπεράσαμε και το φράγμα των 8.000 νεκρών, 8.017, καθώ κατέληξαν 72 συνάνθρωποι μα. Αρνητικό ρεκόρ και για του διασωληνωμένους, 741 συν 3 σε σχέση με χθε. Τώρα, Λουίζα, έχουμε και κάποια καλά νέα όμω, ε, τουλάχιστον για τι περισσότερε περιοχέ τη χώρα, όχι για όλε, που έρχονται από τι αναλύσει των λιμάτων. Ακριβώ. Δείχνουν μία τάση α, που θα τη δούμε το επόμενο διάστημα στα κρούσματα συνήθω έτσι γίνεται. Έχουμε λοιπόν οριακέ σταθεροποιητικέ υπτωτικέ τάσει. Στην Αττική μείον 12%. Οριακή πτώση, αλλά παραμένουν mm -hmm. το οικόφορτίο στα κρούσματα, στα αλήματα, τη Αττική σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε τάση αποκλιμάκωση στα Χανιά, μείον 71%. Όπω και στην Πάτρα, μείον 60%. Οριακή είναι η άνοδο στη Θεσσαλονίκη, συν 11%. Είναι μέσα στο όριο του εργαστηριακού λάθου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα.